Έλα, Άρη, να ζήσε. Ωραία. Στέλνα, κατέβαζε εσύ. Ναι, να βάλω εδώ. Εδώ. Σήμερα τα εκπαιδευτήρια γείτονα έχουν δημιουργήσει ένα ναό μοίησης των μικρών παιδιών στο περιβάλλον, το οποίο πρέπει να κρατάμε καθαρό, όπως το σπίτι μας, τη γειτονιά μας, την πόλη στην οποία ζούμε. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, πέρα από τους δασκάλους, βοηθούν αποτελεσματικά και τα παιδιά της πρώτης λυκείου, τα οποία γίνονται οι μεγάλοι μύστες και οι δάσκαλοι προς τα μικρότερα παιδιά. Μόνο με καθαρό περιβάλλον, καθαρό πνεύμα, καθαρή σκέψη, μπορούμε να πάμε μπροστά σαν Ελλάδα, σαν γειτονιά, σαν πόλη, σαν νομός, σαν περιφέρεια. Εμπρός λοιπόν αγάπη και σεβασμός για το περιβάλλον. Τι θα κάνουμε σήμερα. Τι θα κάνουμε. Θα καθαρίσουμε την παραλία. Θα την καταφέρουμε. Ναι. Και εμείς όταν πάμε στην παραλία μόνοι μας, τι δεν κάνουμε. Σκουπίδια πετάμε. Όχι. Ούτε οι γονείς μας. Το λέμε και στους γονείς. Ναι. Και στους φίλους μας. Σήμερα έχουμε έρθει στην παραλία μπροστά στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Σχεδόν οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι μαθητές των εκπαιδευτηρίων γείτονα. Και λέω σχεδόν γιατί είμαστε με τα παιδιά που φοιτούν στην τάξη του νηπίου και στην πρώτη τάξη του λυκείου του σχολείου μας. Η σημερινή μας δράση τώρα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσπαθειών μας, ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά να διαμορφώσουν την οικολογική τους συνείδηση, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα μάθουν να σέβονται τους κανόνες που διέπουν τη φύση και το περιβάλλον. Βασικός στόχος μας σήμερα είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στο θέμα της ρύπανσης των ακτών από στερεά απορρίμματα και των συνεπειών αυτής της ρύπανσης. Ονομάζομαι Ναταλία Κομποχόλη, είμαι εθελόντρια και απόφυτος των εκπαιδευτηρίων γείτονα. Είμαστε εδώ σήμερα με τα παιδιά, περνάμε ωραία, καθαρίζουμε την παραλία και δίνουμε το παράδειγμα του εθελοντισμού και ενός ενεργού πολίτη που νοιάζεται για την κοινωνία του και ενδιαφέρεται και για το περιβάλλον, ώστε όταν μεγαλώσουν τα παιδιά να γίνουν και αυτοί οι καλύτεροι πολίτες για αυτή τη χώρα. Σήμερα έχουμε συγκεντρωθεί εδώ μαθητές του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα και μαθητές του Νηπιαγωγείου για να δώσουμε ένα χάδι αγάπης στο περιβάλλον. Τα παιδιά θα μοιηθούν στο τι σημαίνει συλλέγω σκουπίδια, θα ευαισθητοποιηθούν στο ότι δεν πρέπει να πετάμε σκουπίδια και θα δώσουν οι μεγάλοι ένα μήνυμα συλλογής σκουπιδιών και προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι μια δράση που έχει αγκαλιαστεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα στην πρώτη λυκείου περιβαλλοντικής αγωγής και στα πλαίσια αυτού αγκαλιάζουμε και τους μικρούς μας μαθητές για να τους μοιήσουμε σιγά σιγά στο τι σημαίνει αγαπώ και προστατεύω το περιβάλλον. Είμαστε εδώ μαζί, είναι μια συνεργασία του νηπιαγωγείου μαζί με τις μαθητές Α λυκείου. Είναι μια δράση συνεργασίας, εθελοντισμού και διαμόρφωσης οικολογικής συνείδησης απέναντι στους μικρούς μας μαθητές. Σήμερα είναι μια μέρα που δίνουμε μικροί τα χέρια μας, τα μικρά μας χέρια και αγκαλιάζουμε όλους τους μεγάλους, φτιάχνοντας οικολογική συνείδηση. Όλο κλαίνε τα καημένα. Και η μαμά τους, η κυρία Καβουρίνα, πήγε βόλτα με το σπάρο στη Ραφίνα. 10 καβουράκια βρήκαν, 10 καραμέλες και καθίσανε στο βράχο να τις φάνε. Αλλά είχαν τα πόδια, τα τραβήξανα τα πόδια και τους πήραν τα γλυκά και στο φινάλε έμειναν μονάχα να κοιτά το κύμα. Αχ, τα καβουράκια είναι κρίμα. Πώς σε λένε? Μαρίτα. Και πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία? Τέλεια. Εσένα? Ειρήνη.
Πώς φάνηκε? Καλά. Ονομάζομαι Φίλιππος Αλβέρτης και σήμερα ήρθαμε στο ΣΕΦ να καθαρίσουμε την παραλία. Αλλά δεν είναι μόνο ο καθαρισμός, είναι και το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Γιατί μόνο άμα πάρουμε δράση οι ίδιοι πολίτες μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα. Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Σικαρά και είμαι μαθήτρια της Αλφα Λυκείου. Αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή που είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω στη συγκεκριμένη δράση και ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό γιατί όχι μόνο καθαρίσαμε την παραλία αλλά πιστεύω ότι εμπνεύσαμε και τα μικρότερα παιδιά ώστε να διατηρήσουν μια παρόμοια στάση προς το περιβάλλον και στο μέλλον. Ονομάζομαι Μερσιέ Αρής. Η σημερινή δράση, ο σημερινός καθαρισμός μου φάνηκε πολύ ωραία εμπειρία γενικά και είναι μια ευκαιρία όχι μόνο να βοηθήσουμε το περιβάλλον και να βοηθήσουμε την κοινωνία, αλλά δίνουμε έτσι και ένα πολύ καλό παράδειγμα στα μικρά παιδιά που μαθαίνουν από μια πολύ μικρή ηλικία να αγαπούν το περιβάλλον και τη φύση. Με λένε Φιλίπα Αρτικοπούλου και ήρθαμε σήμερα να καθαρίσουμε την παραλία. Η κατάσταση που αντικρίσαμε ήταν πάρα πολύ θλιβερή. Κάθε σκουπίδι που σήκωνα έβρισκα άλλα 5 από κάτω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουν όλοι οι πολίτες για αυτή την κατάσταση και να έρθουν να βοηθήσουν, αλλά πάνω απ' όλα να εμπνεύσουμε τις νέες γενιές, τις οποίες παραδίδεται αυτός ο κόσμος. Ονομάζομαι Μέλλη Ψηλάκη και είμαι μαθήτρια της πρώτης λυκείου. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που μου δίνεται η ευκαιρία μου από το σχολείο μου να καθαρίζω μια παραλία σαν και αυτήν εδώ πέρα στο ΣΕΦ με παιδιά μικρότερης ηλικίας και χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά ακόμα και από μικρότερες ηλικίες γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα για τη μόλυνση του περιβάλλοντος και προσπαθούν και αυτά να βοηθήσουν για να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Περάσαμε πολύ ωραία!